Καλημέρα, κοριτσιά! Ήρθα να σας πάρω συνέντευξη. Παρέα, ξεκινάω μαζί σου. Τσακ, σε καλωδίωσα. Έχω ερώτηση. Γιατί πρέπει να είναι γεμάτη η κίστη πριν την ευρωμεταφορά? Η κίστη θέλουμε να είναι γεμάτη πριν την ευρωμεταφορά, καθώς η μήτρη εφιάζεται με τον τράχυλο και έτσι κάνουμε λιγότερους χειρισμούς και είναι πιο αποτελεσματικό και πιο ανώδυνο για εσάς. Ωραία. Άρα πονάει καθόλου? Καθόλου. Αχ, μπράβο, ρε Σοφίμητρα. Ποιο θα είναι μαζί με τη γυναίκα στο χειρουργείο? Θα είναι ο γιατρός. Εμείς. Ο εμβριολόγος μας. Και ο σύζυγος? Ο σύζυγος δυστυχώς, επειδή ερχόμαστε στον χώρο του χειρουργείου, θα παραμείνει στο δωμάτιο. Όμως θα καταγράψουμε όλη τη διαδικασία σε βιντεάκι ώστε να το δει. Α, πολύ ωραία. Και τι σημαίνει να δούμε μετά για το σπίτι? Να λέγαμε ένα. Περίμενε. Πρέπει να έρθουμε στο άλλο μικρό. Αρχικά θα λέγαμε ένα χαλαρό μπάνιο, ένα χαλαρό φαγητό, ξεκούραση γενικότερα, σε καμία περίπτωση κατάκληση, επαρκής ενυδάτωση και σίγουρα συνέπεια στην αγωγή των φαρμάκων. Ξέρουμε ότι μετά την ευρωμεταφορά, περίπου 9 μέρες δηλαδή, κάνουμε να δείξει μια αιματολογική που είναι μεταφοριακή. Γιατί ζητάτε όμως πολλές φορές να γίνει επανάληψη αυτής της ευρωμεταφοράς? Αυτή η εξέταση και ο διπλασιασμός της κάθε 48 ώρες μας δείχνουν το καλό σέχνη της εγκυμοσύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ.